Θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε και είναι χαρά και τιμή για μας με τον κύριο Χρήστο Παπαϊωάννου, σεισμολόγο και διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας στην Θεσσαλονίκη. Κύριε Παπαϊωάννου, να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα, θα σας ευχαριστώ και εγώ για την συζήτηση, για την πρόσκληση. Το πρώτο ερώτημα το οποίο βγήκε από τα χείλη των κριτικών είναι αν ο σημερινός σεισμός σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τον αντίστοιχο σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο, πέρα από το γεγονός ότι και οι δυο συμβαίνουν, σχετίζονται με σεισμούς οι οποίοι είναι πάνω στο ελληνικό τόξο, το οποίο ξεκινάει από τη Ράβα, διατρέχει την Κρήτη, έξω από την Πελοπόννησο και φτάνει μέχρι τη Ζάκη. Τώρα λοιπόν, με τη στενή έννοια του όρου δεν έχουν κάποια σχέση. Ήταν ο κύριος σεισμός? Από τον τρόπο που έγινε η διάρρηξη, το σπάσιμο δηλαδή, φαίνεται ότι συμπίπτει ο σεισμός, η γέννηση του σεισμού αυτού με ένα γνωστό ρήγμα που είναι στο θαλάσσιο χώρο έξω από τις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Άρα το ρήγμα αυτό έχει ένα δυναμικό, ένα μέγιστο μέγεθος αυτής της τάξης που είναι ο σημερινός σεισμός. Φαίνεται λοιπόν ότι ο σημερινός σεισμός κατά πάσα πιθανότητα είναι ο κύριος σεισμός. Οπότε κύριε Παπαϊωάννου, αναμένουμε και ισχυρούς εντός και εκτός εισαγωγικών μετασεισμούς? Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή κάποια εκτίμηση, γιατί μπορεί να έχουμε και ένα σεισμό μέγεθους 6, μπορεί να έχουμε να μην έχουμε όμως και κανένα σεισμό μετασεισμό με μέγεθος μεγαλύτερο του 5,5. Άρα είναι φύση, δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τι περιμένουμε στατιστικά, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί τα δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα. Είναι κρίσιμα τα πρώτα 2-24 ώρα, κατά κάποιο τρόπο? Ναι, έχετε δει και αυτή τη τάξη ως μεγέθους. Από ένα σεισμό με το συγκεκριμένο μέγεθος, ποιες οι πιθανότητες να προκληθεί τσουνάμι, όπως το έχει ένας πολίτης, ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι επιστήμονας στο μυαλό του? Ναι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Όπως φάνηκε και σήμερα, το τσουνάμι δεν υπήρξε. Τσουνάμι γενικώς για να έχουμε πρέπει να έχουμε μεγάλου μεγέθους σεισμούς. Της τάξης 6, 8, 7 και πάνω. Ήδη και στη Σάμο που είχαμε πέρσι τον Οκτώβριο και φαίνεται ότι εκείνος ο σεισμός έπαιξε μεγάλο ρόλο για όλο το Αιγαίο, μας έχει ταράξει. Ήταν ένας σεισμός μεγέθους 7, δεν είχε ιδιαίτερα μεγάλο τσουνάμι. Είχε μία πλημμυρίδα στις ακτές της Σάμο. Άρα λοιπόν για να έχουμε τσουνάμι πρέπει να έχουμε μεγάλου μεγέθους σεισμό, επιφανειακό σεισμό. Αυτός ήταν ένας μικρού μεγέθους σεισμός, ήταν στη θάλασσα και δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο. Τι πρέπει να προσέξουν οι κριτικοί τα επόμενα 24 ώρα? Οι κριτικοί το επόμενο διάστημα, και δεν αναφέρουμε αποκλειστικά και μόνο σε 24 ώρα, σε κάποια 24 ώρα, πρέπει να πάρουν το μήνυμα ότι ειδικά το κομμάτι του ανατολικού τόξου, δηλαδή η Ανατολική Κρήτη από το Ηράκλειο και ανατολικότερα, η Κάζος, η Κάρπαθος, το Δωδεκάνησα, όλο αυτό το κομμάτι είναι σε μία διέγερση. Αυτό σημαίνει ότι η γένεση των σεισμών οι οποίοι γίνονται, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα καταστροφικοί, δεν είναι ιδιαίτερα φωνικοί, ωστόσο δίνουν ένα μήνυμα ότι τα σπίτια τα οποία δεν είναι καλής ποιότητας κατασκευής, είναι πολύ ευάλωτα. Είδαμε τι έγινε στο Αρκαλοχώρι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ναι, δεν έχουν υψηλή ανθεκτικότητα σε σεισμούς. Είναι πολύ τρωτές οι κατασκευές. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουν οι κάτοικοι να προσέχουν τα σπίτια τους. Είναι ένα. Και το δεύτερο είναι θα πρέπει η πολιτεία στην περιοχή της Κρήτης, μιλάω για την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και για την περιφέρεια Δωδεκανήσου, να ελέγξουν όλους τους χώρους μαζικής συγκέντρωσης πληθυσμού, είτε αυτοί οι χώροι είναι σχολεία, πανεπιστήμια, λύκεια, στάδια, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός. Αυτό που έγινε σήμερα τίποτα, ήταν ένα τίποτα. Μιλάμε για μεγάλο σεισμό. Μετά από 48 ώρες θα μπορέσει η επιστημονική κοινότητα να αναφερθεί σε κάποια νέα συμπεράσματα, σε νέα δεδομένα
τα οποία, κύριε Παπαϊωάννου, θα έχουν ως επίκεντρο τι? Κοιτάξτε, αυτό που λέμε για το 48ωρο είναι ότι το τουλάχιστον που χρειαζόμαστε για αξιόπιστη, για κάποια εκτίμηση της εξέλιξης της ακολουθίας είναι περίπου δεδομένα 48 ωρών. Γιατί το λέμε αυτό? Υπάρχει ένα πολύ ένα ωραίο παράδειγμα. Πριν μερικά χρόνια, το 19, είχαμε ένα σεισμό στην Καλιφόρνια με μέγεθος 4-6-6 και σε λιγότερο από 48 ώρες στην ίδια περίπου περιοχή έγινε αμέσως ένας μεγάλος σεισμός της τάξης του 7. Αυτό λοιπόν είναι από αυτά που μας διδάσκουν και ευτυχώς μας διδάσκουν χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Αυτοί και οι δύο οι σεισμοί δεν είχαν ανθρώπινες απώλειες. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι κρίμα, έχοντας αυτά τα πράγματα στο μυαλό τους οι κάτοικοι και οι υπηρεσίες της Κρήτης, να μην πάρουν κάποια μέτρα και να έρθει ένα σοβαρό γεγονός που θα έρθει κάποια στιγμή. Η ιστορία της Κρήτης είναι γνωστή, την ξέρουμε όλοι. Και να μην έχουν ξεκινήσει κάποια έργα για αποκατάσταση, για ενίσχυση, για έλεγχο στα κτίρια, ειδικά στα κτίρια μαζικής συγκέντρωσης πληθυσμού και τα σχολικά συγκροτήματα των εκπαιδευτικών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Παπαϊωάννου. Θα έρθει κάποια στιγμή αναπόφευκτα ένα σοβαρό περιστατικό, ένα συμβάν, ένα ισχυρό σεισμός και θα μας βρει απροετοίμαστος. Ναι. Σας δίνεται η ευκαιρία τώρα να ταρακουνηθείτε με την έννοια να πάρετε μέτρα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου.